Διμέρη περιοδία Εξάνθη και Κομωτινή πραγματοποίησε ο γιος του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Μπιλάλ, που έφτασε στην Ελλάδα το Σάββατο για να παραστεί σε θρησκευτική τελετή Χάτιμ στον Εχίνο. Ωστόσο, ο ίδιος βρέθηκε στην Κομωτινή, συνοδευόμενος από τους ψευτομουφτίδες Ξάνθης και Κομωτινής, συναντήθηκε με παράγοντες της μειονότητας, συνομίλησε μαζί τους, ενώ βρέθηκε και στον τάφο του Αχμέτ Σαδίκ. Όπως είναι γνωστό, ο γιος του πρώην Πρωθυπουργού της Τουρκίας έχει απασχολήσει εντόνως το τελευταίο διάστημα τη γειτονική χώρα, καθώς το όνομά του έχει εμπλακεί στο μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς που ξέσπασε πριν από μερικούς μήνες. Ο κύριος Ερντογάν βρέθηκε και στο κτίριο της Ένωσης Τουρκικής Νεολαίας Κομωτινής, όπου απίφθινε ένα σύντομο χαιρετισμό. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως χαίρεται για τις δραστηριότητες που έχει αναπτύξει η Ένωση στην περιοχή, αλλά και άλλοι σύλλογοι και οι μουφτίδες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει πως η αύξηση αυτών των εργασιών που γίνονται σε αυτό το πλαίσιο, η διασφάλιση μεγαλύτερης συμμετοχής και η ενδυνάμωση της ενότητάς μας, ελπίζω πως θα υπηρετήσει στο να στήσουν τα παιδιά μας και οι επόμενες γενιές σε ένα καλύτερο μέλλον. Και εμείς στην Τουρκία να ξέρετε πως όταν σας συμβεί κάτι, όταν χρειαστεί ανάγκη, τα αδέρφια σας είναι μοναδικά και είναι δίπλα. Θα μπορείτε να πείτε πως όταν χρειαστούμε κάτι θα μας βοηθήσουν. Αυτό φυσικά θα σας καταστήσει πιο ισχυρούς. Και εμείς βέβαια θα ερχόμαστε εδώ, θα πίνουμε τον καφέ και το τσάι σας, θα φάμε το φαγητό σας. Και όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε αυτή την κουβέντα και τη στοργή. Εγώ είτε για την εδώ Ένωση Τουρκικής Νεολαίας Κομωτινής, είτε και για τους άλλους συλλόγους, εύχομαι τη συνέχιση και την ευόδοση των εργασιών τους.